Θέλω να πάμε λίγο, με ενημερώνει για μία μαντινάδα από τη Θεσσαλονίκη. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Κρητών Φοιτητών Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Ανδρουλάκης, έχει να μας πει και να μας μεταφέρει κάτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να τον συναντήσουμε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι να κάνετε? Με συγχωρείτε για το καπέλο, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ ήλιο, δεν γίνεται διαφορετικά. Καλά κάνεις. Στους ρυθμούς της τελευταίας εκπομπής και η Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, ναι. Μας καλέσανε, μας ζητήσανε να, αν μπορούμε να παρευρεθούμε. Μετά τιμής θα παρευρεθούμε και εμείς να σας πούμε μερικές μαντινάδες. Πάμε, βέβαια, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για το έργο που έχετε κάνει όλο αυτό το χρόνο. Να είσαι καλά. Και ξεκινώ. Λοιπόν, στέλνω ευχές για να έρθουν σαν τα πουλιά στην Κρήτη. Μαζί τους να με παίρνανε να δω τον ψιλορίτη. Σας εύχομαι καλοκαιριά και δροσερά μελτέμια και να περνάμε όμορφα σε πανηγύρια γλέντια. Εμείς από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε πάλι να τη γλεντούμε του βορρά την πόλη τη μεγάλη και να καλωσορίσουμε και τον Οκτώβρη φέτος τις φοιτητές που πέρασαν και θα έρθουν πρώτο έτος. Μπράβο στο Κρήτη σήμερα και σε όλους σας τους ανθρώπους, γιατί προβάλλουν κριτικούς σε όλη τη γη στη τόπους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο, την καλησπέρα μας μέσα από την καρδιά μας. Μέσα από την καρδιά μας, πόσες αλήθειες μπορεί να κρύβει μία μαντινάδα.